Ο Δικέφαλος, Γεώργιος Δροσίνης. Στην πόρτα της Αγίας Σοφιάς που σφάλισεν ενός αγγέλου χέρι, διπλοσφαγμένος έπεσε ο Δικέφαλος απτάπιστο μαχαίρι. Την πόρτα της Αγίας Σοφιάς σπαράζοντας με ματωμένα στήθη, τις δυο φτερούγες άπλωσε ο Δικέφαλος και πάλι ορθώς εστήθη. Και στήχιωσε και θέργυψε και πλήθυνεν ο νεκραναστημένος, και έγινε ένας μύρια ητή δικέφαλη στο δουλωμένο γένος. Και πέταξε στα απέρατα και φόλιασεν όπου σκεπή τον κρύβει, σε μοναστήρι, σε κλεισιά και σάρχοντα και σε φτωχού καλύβει. Την πλάκα του μοναστηριού τον σκάλισε καλόγερος τεχνίτης, η καλομάνα φυλακτό τον φόρεσε στα νύμπορο παιδί της. Τον αργαλιό της καθιστή μερόνυκτα τον ύφανη βοσκούλα, περήφανος ο άρχοντας τον έδεσε στο δαχτυλίδι βούλα. Κρεμάστηκε από τα νύχια του τα κύμητο της Παναγιάς καντήλη και άγιασε στου Χριστού το τετραβάγγελο γραμμένος με κοντήλη. Τέσσερα μαύρα τέλειωτα εκατόχρονα, βουβός και αποκριμένος, κλωσούσε την εκδίκηση ο Δικέφαλος στο δουλωμένο γένος. Ξάφνου μια μέρα βρόντισε ο Αντίλαλος, ως πότε παλικάρια, και μύρια ητή Δικέφαλοι φτερούγησαν από σπαθιών θικάρια.